Βρισκόμαστε μπροστά στο νατοϊκό στρατηγείο για να καταδικάσουμε την ημερελληνιστική εισβολή στην Ουκρανία. Να καταδικάσουμε όμως και την επικίνδυνη πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης που εμπλέκει ολοένα και βαθύτερα τη χώρα μας στους ημπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Σπέρνει σε όλη τη χώρα αμερικανονατοϊκές βάσεις και υποδομές. Μετατρέπει την πατρίδα μας σε πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα σε στόχο απαντητικών χτυπημάτων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μένεται. Ο κίνδυνος της επέκτασής του μεγαλώνει μέρα με την ημέρα. Είναι επικίνδυνη η οποιαδήποτε επανάπαυση. Είναι χρέος του λαού μας τώρα να πάρει τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτήν που είναι πραγματικά συμφέρουσα για τα λαϊκά συμφέροντα. Από εδώ μπροστά στο νατοϊκό στρατηγείο, μπροστά στο άντρο των νατοϊκών δολοφόνων, στέλνουμε το μήνυμα: ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Εκφράζουμε την καταδίκη μας στην υπεριστική εισβολή της Ρωσίας, την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σε όλους τους λαούς που είναι πάντα τα θύματα της κρεατομηχανής των ημπεριαλιστικών πολέμων. Γνωρίζουμε καλά, οι ημπεριαλιστικοί πόλεμοι και η ημπεριαλιστική ειρήνη έχουν τον ίδιο παρανομαστή, τα κέρδη του κεφαλαίου. Έχουν όμως και τα ίδια θύματα, τους λαούς που θυσιάζουν το μόχθο τους, τα όνειρα και τη ζωή τους ακόμη για τα κέρδη των ολίγων. Για μας ο αγώνας για ειρήνη σημαίνει αγώνας και ενάντια στο σάπιο σύστημα που υποβαθμίζει την ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη, που γεννάει κρίσεις, ανεργία, φτώχεια, προσφυγιά, επεμβάσεις και πολέμους. Είναι αγώνας για έναν άλλο κόσμο χωρίς εκμεταλλευτές και εκμετάλλευση, για τον κόσμο της συναδέλφωσης των λαών, όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από καταγωγή, θρήσκευμα, φύλο και χρώμα του δέρματος. Καταδικάζουμε τις ανιστόρητες αντικομουνιστικές και αντισοβιετικές δηλώσεις του Προέδρου Πούτιν, που αποτέλεσαν άλλωστε την ιδεολογική προπαρασκευή της απαράδεκτης εισβολής. Η επίκληση του αντιφασισμού από την ηγεσία της Ρωσίας λέμε ότι είναι προσχηματική, κοροϊδεύει τους λαούς ο πρόεδρος Πούτιν. Για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανατροπή του σοσιαλισμού, ο πόλεμος επιστρέφει στην Ευρώπη. Μετά τη Γιουγκοσλαβία, σήμερα αλληλοσπαράσσονται οι λαοί της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ζουν έναν αδελφοκτόνο πόλεμο. Λαοί που για πολλές δεκαετίες έζησαν αδελφωμένοι στις συνθήκες του σοσιαλισμού, που μαζί νικήσαν τη φασιστική πανούκλα, μαζί καρφώσαν τη σημαία της νίκης στην καρδιά της ναζιστικής Γερμανίας. Μαζί οικοδόμησαν το ειρηνικό τους μέλλον. Μαζί δημιούργησαν πρωτοφανή επιτεύγματα σε όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης δημιουργίας, της επιστήμης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της ευημερίας των ανθρώπων. Σήμερα στις συνθήκες του καπιταλισμού βρίσκονται σε εχθρικά χαρακώματα. Αυτήν την ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να την καταργήσει κανένα αντισοβιετικό διάγγελμα του Προέδρου Πούτιν, καμία αντικομουνιστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και το ΝΑΤΟ φωτίζει και θα συνεχίσει να φωτίζει τον δρόμο και τον αγώνα των λαών προς το μέλλον. Αναδεικνύουμε όμως, συναγωνιστές και φίλοι, και καταδικάζουμε και την αισχρή υποκρισία του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ελληνικής κυβέρνησης, των άλλων ευρωατλαντικών κομμάτων που καμώνονται ότι τάχα για πρώτη φορά βλέπουν πόλεμο στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι μόλις σήμερα αντιλήφθηκαν δήθεν τις πράξεις αναθεώρησης των διεθνών συνθήκων και αλλαγής των συνόρων. Θα μας βρίσκουν παντού μπροστά τους. Πρέπει να βρουν απέναντί τους σύσσωμο τον λαό και την νεολαία. Να κάνουμε πράξη το σύνθημα. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε νέα κούρσα εξοπλισμών, το κόστος των οποίων θα πληρώσουν ακριβά οι λαοί με τη συνεχόμενη αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών που αφαιρούν τεράστια ποσά από το εισόδημά τους, την υγεία, την πρόνοια, τη μόρφωση και τον πολιτισμό. Οι στρατιωτικές αντιπαραθέσεις μαζί με τις λεγόμενες πράσινες business φέρνουν νέα ενεργειακή φτώχεια, έλλειψη τροφίμων για τους λαούς που θα πληρώσουν με την εξαθλίωσή τους τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών. Σήμερα, 59 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα, η νεολαία, ειδικά, πρέπει να πυκνώσουν τις γραμμές του αντιπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος, της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη, που πάνω από 67 χρόνια έχει ακλόνητη γραμμή πάλης ενάντια στον υπεριαλισμό. Πολλοί σε αυτά τα χρόνια και πολλοί και σήμερα θέλουν να μας πείσουν ότι οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα. Οι αγώνες όμως του λαού μας και των λαών όλου του κόσμου δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Εμείς οι λαοί έχουμε τη δύναμη. Οι υπεριαλιστές μπορεί να είναι δυνατοί, δεν είναι όμως αίτητοι. Τιμάμε τον Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος πρώτη φορά πραγματοποίησε την πορεία αυτή το 1963. Ειδικά φέτος η μαζική συμμετοχή λαού και νεολαίας στην πορεία ειρήνης είναι πιο σημαντική από ποτέ, τη στιγμή που ο πόλεμος στη γειτονιά μας φουντώνει, που οι ανταγωνισμοί οξύνονται ακόμα περισσότερο. Στέλνουμε ηχηρό μήνυμα εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Καμία εμπλοκή στα σχέδιά τους. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν θα μετατραπεί σε ορμητήριο για να σφαγιάζονται οι λαοί. Η καύσιμη ύλη που έχει συσσωρευτεί στην περιοχή μας και συσσωρεύεται ακόμα περισσότερη ενισχύουν το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου. Φανερώνεται ήδη από την κλιμάκωση της επιθετικότητας, από τις τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες, από τη συγκέντρωση μεγάλης δύναμης πυρός σε μια σειρά θερμές εστίες. Η εμπλοκή της χώρας μας όχι μόνο δεν προστατεύει το λαό, αλλά αντίθετα τον αφήνει εκτεθειμένο σε μεγάλους κινδύνους. Με ποιον τρόπο συμβάλλει στην ειρήνη η μετατροπή της Ελλάδας σε πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ? Με ποιον τρόπο συμβάλλει στην ειρήνη η αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στις δεκάδες αποστολές των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό? Δεν φτάνει που πληρώνουμε τις συνέπειες των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών με πανάκριβα είδη πρώτης ανάγκης, ρεύμα, νίκη, καύσιμα? Τώρα εμπλέκουν περισσότερο το λαό, την νεολαία, στα επικίνδυνα σχέδια, στην αντιπαράθεση των ΗΠΑ ΝΑΤΟ με την Κίνα και τη Ρωσία για τον έλεγχο σφαιρών επιρροής, δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων. Μπροστά σε όλα αυτά τα επικίνδυνα σχέδια, καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να δυναμώσει τον αγώνα ενάντια στην πολιτική της εμπλοκής σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Διεκδικούμε μαζικά και μαχητικά να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας με οποιοδήποτε πρόσχημα και μορφή, να κλείσουν τώρα όλες οι βάσεις, να μην χρησιμοποιηθεί καμιά υποδομή στη χώρα μας, να αποσυρθεί ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις βάσεις.